Μάρτιος του 2013. Οι ελπίδες των ψαράδων που πόνταραν στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού χάνονται στα βαθιά νερά, αφού το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ με την επωνυμία Τόνος έμεινε μόνο στα χαρτιά. 1,5 εκατομμύριο για τον αλιευτικό τουρισμό, τι έγινε? Πού είναι τα λεφτά αυτά? Ένα DVD που μας έκαναν και ένα αλιευτικό τουριστικό οδηγό. Όπως είχε αποκαλύψει, η Crete TV δαπανήθηκαν χρήματα για ντοκιμαντέρ υπερπαραγωγής στα Καΐκια, με τουρίστες να διαφημίζουν τις ομορφιές του τόπου μας, ψαρεύοντας και μαγειρεύοντας τις ψαριές τους με κριτικές συνταγές, εικόνες που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά όμως ήταν απλά σκηνοθετικά τρίκ και μια εικονική πραγματικότητα, καθώς ο φιλόδοξος αυτός στόχος μπλόκαρε λόγω της μη τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Έφτιαξα δύο κρεβάτια, έφτιαξα μια κουζίνα, μια τουαλέτα, χρεώθηκα 2.500 ευρώ. Και ούτε άδειες είδαμε, ούτε και αλλιευτικό τουρισμό είδαμε ποτέ μας. Ούτε πιλωτικά ξεκινήσαμε. Όχι να το υλοποιήσουμε πανελλαδικά. Έναν και πλέον χρόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης απέστειλε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης στα Υπουργεία Οικονομικών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ενώ ακολούθησε συνάντηση όλων των συναρμόδιων Υπουργείων για τον καθορισμό των λεπτομεριών, όπως το αξιόπλαιο των σκαφών, η ασφάλεια και ο αριθμός των επιβατών και άλλα ζητήματα. Η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης είναι θέμα χρόνου, όπως υποστηρίζει ο Λευτέρης Αυγιανάκης. Και μετά από μια συνάντηση που είχαμε με τους τοπικούς άρχοντες, τοπικούς εκπροσώπους των αλλιέων, των επαγγελματιών αλλιέων στο νομό Ηρακλείου, κινηθήκαμε βήμα-βήμα στα συναρμόδια υπουργεία με κυρίαρχο το Υπουργείο Τουρισμού και επιτέλους βρίσκει το δρόμο του. Τελειώνει δηλαδή η ταλαιπωρία, μπαίνει σε μια σειρά, ενώ ένας νόμος που υπήρχε και πλέον είχε κολλήσει στην εφαρμογή να βγαίνει η τελευταία υπουργική απόφαση και πολύ πολύ σύντομα θα έχουμε πλέον θεσμοθετημένο και τον αλλιευτικό τουρισμό. Η παραπάνω εξέλιξη προκαλεί ικανοποίηση στον χώρο των επαγγελματιών αλλιέων που εύχονται να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος στο νέο τομέα τουριστικής δραστηριότητας που θα ευνοήσει όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και τους ίδιους που βρίσκονται σε απόγνωση. Στην Ελλάδα ζούμε. Νομίζω ότι έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα πίσω και φταίει η ολιγορία κάθε φορά. Όλο και κάτι βρίσκουμε, κολλησιεργούμε. Για μας θα ήταν ευχής έργων να έχει ξεκινήσει ο αλλιευτικός τουρισμός πριν από χρόνια και ίσως τα εχθειαποθέματα αυτή τη στιγμή να ήταν πολύ περισσότερα, διότι πολλοί αλλιείς θα δραστηριοποιούνταν σε αυτό τον τομέα, με αποτέλεσμα η θάλασσα να ανασένει και λίγο. Είμαστε σε αναμονή. Είμαστε στην τελική ευθεία, όμως επαναλαμβάνω, η αγωνία και η προσοχή όλων μας ανεξαρτήτως είναι πως αυτό το πλαίσιο που επιτέλους δημιουργείται μετά από πολλές καθυστερήσεις, άπειρες συζητήσεις, με συμμετοχή πολλών κράτους, επαγγελματιών, πρακτόρων και να εφαρμοστεί σωστά, με επαγγελματισμό επαναλαμβάνω, με ευσυνειδησία.